Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα ξεκινήσει η καταβολή των προκαταβολών από το πρόγραμμα κρατικής αρρωγής στους πλημμυρόπληκτους αγρότες της Θεσσαλίας που έχουν υποβάλει τις σχετικές αιτήσεις. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα από το Βόλο ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος. Από την Παρασκευή, οι φάκελοι που έχει στείλει η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο Υπουργείο θα αρχίσουν να καταβάλλεται η προκαταβολή του 50% της προβλεπόμενης επιχορήγησης και αυτό θα συνεχιστεί ανάλογα με τη ροή των φακέλων που θα έρχεται. Αλλά προαπαιτούμενο για τη ροή των φακέλων είναι να υποβληθούν οι φάκελοι. Γι' αυτό και παρακαλούμε τους αγρότες να προχωρήσουν όσο το συντομότερο δυνατόν και μάλιστα με τη νέα διαδικασία που έχει διαμορφώσει η Περιφέρεια. Τα κλιμάκια είναι κοντά, είναι δίπλα στους αγρότες με συχνές σε επικοινωνίες, επαφές, αυτοψίες, ενημερώσεις και διαδικασίες που τους διευκολύνουν προς την υποβολή των φακέλων. Να μην χρειάζεται να φέρουν πάρα πολλά έγγραφα. Ο κύριος Τριαντόπουλος αναφέρθηκε στο συνολικό ύψος των κονδυλίων που έχουν διατεθεί για την αποζημίωση των πλημμυρόπληκτων αγροτών και όχι μόνο, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Είναι μεγάλος ο όγκος, είναι περισσότερες από 30.000 οι περιπτώσεις, άρα σε αυτές όμως ανταποκρινόμαστε όλοι σε στενότατη συνεργασία και εκεί συμπεριλαμβάνω και όχι μόνο τους αγρότες, το Υπουργείο, η Περιφέρεια με τα κλιμάκια που έχουμε στην συνεργασία, αλλά και οι αγρότες και εκεί έχουμε και στενές επαφές κιόλας και με τους συνεταιρισμούς, γιατί θα πρέπει και οι ίδιοι να μεταφέρουν την πληροφορία. Εδώ προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ένα έλλειμμα εκπροσώπησης, γιατί όσον αφορά τις επιχειρήσεις έχουμε στενή συνεργασία με τα επιμελητήρια. Άρα αυτό στην περίπτωση των αγροτών δεν το έχουμε σε αυτό το επίπεδο. Αλλάζοντας ουσιαστικά τη νομική διαδικασία, ο κύριος Τριαντόπουλος εδώ και περίπου ένα μήνα, έχουν τα κλιμάκια γίνει πολύ πιο ευέλικτα και μάλιστα με πρωτοβουλία της κυρίας Παπαδημητρίου, γίνονται πατώντας πάνω στην αλλαγή της νομοθεσίας του κυρίου Τριαντόπουλου, παίρνουμε τα στοιχεία ηλεκτρονικά από τους αγρότες. Δηλαδή φανταστείτε ότι το πρώτο τετράμινο είχαν κατατεθεί περίπου γύρω στις 500 αιτήσεις και στο τελευταίο δεκαήμερο με τον τρόπο που το κάνουμε έχουν κατατεθεί 100. Πρέπει να σημειωθεί ότι μόλις το 14% των πλημμυρόπληκτων αγροτών της Θεσσαλίας είχαν υποβάλει μέχρι πριν από λίγες ημέρες τις αιτήσεις τους για την αποζημίωσή τους από το πρόγραμμα κρατικής αρρωγής. Πρέπει να επισπευστεί από όλους η κατάθεση των δικαιολογικών από τους αγρότες. Ήδη εμείς βρήκαμε τον τρόπο και τα παίρνουμε τα στοιχεία ηλεκτρονικά και πιστεύω ότι το ποσοστό το οποίο είναι αυτή τη στιγμή που ήταν ας πούμε ευθύνη των αγροτών για να καταθέσουν τους πλήρους φακέλους, με τον τρόπο που βρήκαμε θα γίνει πολύ πιο γρήγορα και πιστεύω ότι μέχρι τέλος Φλεβάρι θα δείτε μια, όπως το υπολογίζουμε, μια αποκατάσταση, μάλλον μια αποζημίωση περίπου γύρω στο 50%.